Τι σας έκανε να τροποποιήσετε ένα νόμο 4 μήνες μετά την έναρξή του? Ήταν στα πλαίσια του Δουβλίνο 2 και της απαράδεκτης κοινή δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, εγκλωβίζοντας πρόσφυγες και μετανάστες, καταπαντώντας βασικά δικαιώματά τους. Μήπως όμως εξασφαλίζεται όρους και προϋποθέσεις για δικαιότερη κατανομή ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να φανεί η δήθεν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που δεν υπάρχει? Ή μήπως απλουστεύει και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες των κατατρεγμένων και θυμάτων των υπεριαλιστικών επεμβάσεων ετούντων άσυλο, ώστε να μην εναποθέτουν την τύχη τους στα χέρια των δικτύων λαθρεμπόρων? Όχι βέβαια, απλά γενικεύεται την αποτροπή και κράτηση για τους ετούντες άσυλο και μειώνεται προστατευτικά μέτρα ακόμα και για ασυνόδευτα ανήλικα. Αποτέλεσμα, να περιορίζονται τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο σε συνέχεια των νόμων που πέρασε προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος σας, η ουσιαστική μείωση των ροών ανθρώπων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους γιατί κινδύνευε η ζωή τους και η αντικατάσταση των ανοιχτών δομών φιλοξενίας με κλειστές. Δηλαδή, φυλακίζονται χωρίς να έχουν κάνει κανένα έγκλημα οικογένειες με παιδιά. Θα πει κάποιος, όταν χειροτερεύουν και τσακίζονται εργατικά δικαιώματα, θα μείνουν αλόβητα ήδη χτυπημένα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών? Όταν τα δήθεν έκτακτα και προσωρινά αντεργατικά μέτρα που προστέθηκαν εν μέσω πανδημίας πάνω στον εργασιακό μεσαίωνα που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και επεκτείνονται και ενισχύονται συνεχώς το όνομα της ομαλής επανεκκίνησης της οικονομίας, το σίγουρο είναι ότι θα χειροτερέψουν και τα ήδη κολοβά δικαιώματα των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών μέσα και από την εκμετάλλευση της πανδημίας. Αυτό κάνετε και με το παρόν αντιδραστικό, κατασταλτικό νομοσχέδιο και μάλιστα με fast-track διαδικασίες. Αναβαθμίζετε την καταστολή και τις απελάσεις, περιορίζοντας τα δικαιώματα των προσφύγων και καταπατώντας διεθνείς συνθήκες και πρωτόκολλα. Μπορεί ο κύριος Κουμουτσάκος να αναφέρθηκε στην Τουρκία, όμως η Τουρκία παζαρεύει και εκβιάζει ανοιγοκλίνοντας τη στρόφιγγα για πρόσφυγες και μετανάστες με τις πλάτες των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των συμμάχων σας υπεριαλιστών. Τι και αν ήρθε στον Εύρο η πρόεδρος της Κομισιόν, η Φόντερ Λάιν, τι μέτρα πήραν? Τίποτα. Βλέπετε πόσο επίκαιρη είναι η θέση του ΚΚΕ ώστε να δίνεται άσυλο στο έδαφος της Τουρκίας και να φεύγουν από εκεί κατευθείαν στη χώρα που επιθυμούν? Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και κείμενα συντονιστικών επιτροπών όπως Ερετών και Κατοίκων Στοιχείο βρίσκουν απήχηση και με υπογραφές ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου, αφού όπως λένε οι ρυθμίσεις είναι για να φτιαχτούν κλειστές φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νησιά. Αυτό κάνετε. Παραβιάζοντας ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα που επιβάλλει την απόσυρση του νομοσχεδίου σαν απαράδεκτου, αφού παγιώνει τις μόριες και βιάλ, εγκλωβίζει αντί για άμεση αποσυμφόρηση και διονύζει το δράμα των κατοίκων στα νησιά και των προσφύγων μεταναστών στα κέντρα. Γι' αυτό ζητούν, απαιτούν μεταξύ άλλων από την κυβέρνηση να μην δημιουργηθεί καμία υπερδομή φυλακή σε κανένα νησί, να αποσυμφορηθούν άμεσα και να κλείσουν οι φυστάμενες, καμιά λειτουργία και επέκταση hot-spot στρατοπέδων συγκέντρωσης με οποιαδήποτε μορφή. Ούτε μετατροπή των νησιών σε φυλακές ψυχών. Να απεγκλωβιστούν άμεσα όσοι πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα νησιά και να γίνει διαμοιρασμός τους σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.
να σταματήσει ο δρόμος δουλεμπορίου και της φάμπρικας εκμετάλλευσης με τα ολόθρια αποτελέσματα σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και της καταστροφής των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτά συνοπτικά ζητούν και εσείς τι κάνετε? Στο όνομα επιτάχυσης της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, προωθείτε ρυθμίσεις που καταπατούν ακόμα περισσότερο δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Με παραβολή σειράς εμποδίων και παγίδων, με νέες εντμήσεις προθεσμιών που οδηγούν σε fast track αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων, με γενίκευση της κράτησης. Είναι απάνθρωπο, είναι βάρβαρο. Γι' αυτό πολλοί φορείς αναδεικνύουν τον αντιδραστικό και απάνθρωπο προσανατολισμό του νομοσχεδίου, όπως στέρηση ελευθερίας ανηλίκων και στην πρόταση πλήρους κατάργησης της σχετικής δυνατότητας, ακόμα και υπό τη μορφή της προστατευτικής φύλαξης σε έσχατη ανάγκη των ευάλωτων πληθυσμών, όπως επιβάλλει η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Γιατί το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται ο κίνδυνος να στερηθούν αυτά τα παιδιά την κατάλληλη μεταχείριση και να ενηλικιωθούν πριν εξεταστεί η αίτησή τους. Με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα επανένωσης με την οικογένειά τους σε άλλες χώρες ή την ευκαιρία με την κατάσταση σε χώρες που επιθυμούν να τα υποδεχτούν. Επίσης, είναι προκλητικό και απαράδεκτο να προβλέπεται στο νομοσχέδιο ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζομένων στην υπηρεσία ασύλου και την πλαισίωσή της με εξωτερικούς ιδιώτες νομικούς, δηλαδή να δημιουργείται νέα βιομηχανία μετακλητών αντί για μονιμοποίησή τους και προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού. Τη στιγμή, μάλιστα, που το Υπουργείο προχώρησε στην απαράδεκτη απόλυση 17 συμβασιούχων και είπε ο κύριος Μηταράκης ότι ήταν παράνομο να τους μονιμοποιήσει για να μην υπάρχει καμία παρατυπία. Η εναλλαγή του προσωπικού ορισμένου χρόνου που αποχωρεί με τη λήξη της σύμβασής τους ή ανανέωσή της υποχρεώνει σε νέες προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που θα πρέπει εκ νέου να εκπαιδευτεί, οπότε χάνεται και εμπειρία και εκπαίδευση του προσωπικού στο αντικείμενο εργασίας και τους. Σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Και τελειώνω. Είναι αντιπαραγωγικό και επέρχονται κενά και καθυστερήσεις στις υπηρεσίες σε βάρος των ετούντων διεθνή προστασία και της ταχύτητας της αποτελεσματικότητας. Χαιρετίζουμε λοιπόν τη νέα κινητοποίηση εργαζομένων σε υπηρεσίες ασύλου, διεκδικώντας ανανέωση συμβάσεων όλων των εργαζομένων, αλλά και μονιμοποίησή τους, εμείς θα λέγαμε. Καλούμε λοιπόν το λαό να εκφράσει την αλληλεγγύη του τόσο στα δικαιώματα προσφύγων, όσο και των νησιωτών, καταδικάζοντας το αντιδραστικό και κατασταλτικό νομοσχέδιο που εμείς καταψηφίζουμε.